του Γεωργίου με την παροιμία που είπε προηγουμένως ότι είναι στο γείτονα, περίμενα και στην αυλή σου. Κύριε Δήμαρχε, επειδή δεν ήμουν από την αρχή εδώ, έμαθα ότι τελικά θα πάτε στην ΑΕΠΑ διαρμοστή αύριο, έτσι. Θα σας παρακαλούσα πολύ και ας μου επιτρέψουν και οι κάτοικοι της περιοχής, να, αν μπορέσετε να ψάξετε το θέμα, γιατί η περιραίουσα ατμόσφαιρα και στο Λουτράκι είναι ίδια. Και μην πούμε μετά, και ερχόμαστε και στο Λουτράκι και παίρνουν τις ίδιες αποφάσεις. Και βέβαια στο Λουτράκι υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Υπάρχουν πιστωτικά ιδρύματα από πίσω. Και τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολα να πείσεις πιστωτικά ιδρύματα όταν έχουν κλειστά ξενοδοχεία τα οποία τους κοστίζουν καθημερινά, να τους πείσεις ότι μην βάζεις μέσα τέτοιους ανθρώπους. Θα σας παρακαλούσα πολύ, κύριε Δήμαρχε, να το ψάξετε και αυτό. Πραγματικά θα είναι κάτι που θα μπορέσει τουλάχιστον να απαλύνει έτσι την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη του Λουτρακίου. Και φυσικά δεν μπορεί κανένας να είναι ευχαριστημένος με μια τέτοια εξέλιξη, να πω και για τα θέματα της περιοχής. Δεν μπορεί να είναι κανένας ευχαριστημένος με τέτοια εξέλιξη όταν σε τουριστικές πόλεις έρχονται να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά υπάρχουν τόποι που μπορούν να φιλοξενηθούν, βέβαια εκεί δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτό θέλουν πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι το κακό, ότι βρίσκουν εκεί που υπάρχουν οι εγκαταστάσεις έτοιμες να φιλοξενηθούν. Εύχομαι για πραγματικά να πάνε όλα καλά και να πιστεί και η διοκτήτης εδώ του Ηλιόχαρη να κάνει πίσω σε αυτό. Βέβαια πρέπει και με ήθος αλλά και με αποφασιστικότητα να λειτουργήσουν όλα αυτά. Γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, όταν υπάρχει και μας έχουν τεθεί τέτοια διλήμματα από σήμερα, από τούτο και στο εξής, και εδώ και μερικά χρόνια όσο διαρκεί η κρίση, θα ζούμε συνέχεια με διλήμματα. Αυτά τα διλήμματα θα τίθονται καθημερινά και όταν τίθονται τέτοια διλήμματα, πέφτουν και οι αντοχές, πέφτουν και η δυνατότητα να φέρνεις αντιρρήσεις και πραγματικά θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε. Ο μη χειρομπέλτιστον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σίτσιλε. Καταρχήν νομίζω ότι σε αρκετά πράγματα ή πάρα πολλά με κάλυψε ο κύριος Θημής και ο κύριος Δήμαρχος. Θέλω να πω ότι και ο πατέρας μου ήταν πρόσφυγας. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν πρέπει να είμαστε αρνητικοί στην προσφυγιά. Γιατί η Ελλάδα αρκετά χρόνια δεχόταν πρόσφυγες οι οποίοι πραγματικά τους έκανε Έλληνες και γίνανε Έλληνες και συνεχίζουν να είναι Έλληνες. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να εστιάσουμε το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει σε αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Θημής. Δεν μπορούμε δηλαδή, νομίζω, αυτή τη χρονική στιγμή να δεχθούμε τους συγκεκριμένους πρόσφυγες. Εγώ κάνω μια άλλη πρόταση και λέω ότι καλύτερα να τους δεχθούμε μετά το Δεκέμβριο μήνα. Το οποίο δηλαδή πιθανόν. Αφήστε να τελειώσω. Σας παρακαλώ. Δεν παίρνει κανέναν. Αφήστε να τελειώσω. Σας παρακαλώ. Ήταν λάθος ότι είναι αυτό. Καμία. Σας παρακαλώ. Άσε με να τελειώσω και πες μου τι θέλεις μετά. Πες μου τι θέλεις μετά. Ήταν λάθος. Κύριε Σταμάτη, κύριε Σταμάτη. Πέστε μου ό,τι θέλετε μετά. Σας παρακαλώ. Δεν είμαστε. Κύριε Μίστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω κάτι. Ότι το 1922 όταν έγινε, αφού θέλετε να μιλήσω. Το 1922 όταν έγινε η μεγάλη προσφυγιά της Ελλάδος, η Ελλάδα τους Έλληνες όλους δεν τους δέχτηκε και τους δεχτήκανε οι Σύριοι. Αυτό βάλτε το λίγο στο μυαλό σας για να καταλάβετε τι σημαίνει πρόσφυγας. Σας παρακαλώ, ακούστε με να τελειώσω. Ακούστε με, πέστε μου ό,τι θέλετε. Πέστε μου, μπορεί. Έχεις δίκιο, μπορεί. Πέστε μου μετά ότι δεν έχω δίκιο. Πέστε μου μετά ότι δεν έχω δίκιο. Όχι, δεν έχεις γνώμα, δεν είσαι ο τέσος. Αυτή η γνώμη σας, κύριε Κωνσταντίν. Θα παρακαλέσω ένα πράγμα. Είπα από την αρχή ότι εδώ πέρα κάποιος μπορεί να είναι μια άποψη που να μην αρέσει στον άλλο. Είπα. Δεν αρέσει σε πολλούς, Δημάρχε. Δεν αρέσει σε πολλούς αυτή την είναι ώρα. Όχι, σημασία αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μας αρέσουν όλα τα πράγματα. Ακούσουμε το συμπέρασμα. Ακούσουμε ίσως και όλοι μας κάποια πράγματα που να μην μας αρέσουν. Δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει μια γραμμή, Δημάρχε. Σε αντιπαραθέσεις. Να υπάρχει μια γραμμή, τελείωσε. Έκανε μια πρόταση. Δεν δεχόμαστε πρόσφυγες. Έκανε μια πρόταση ο κοινοτικός σύμβουλος.
θέλω να την ακούσουμε. Και αν μην την εγκρίνουμε, δεν είναι άποψη να αρχίσουμε να πετάμε τώρα ο καθένας από... Δεν είναι σωστό. Δεν ήρθαμε να τσακωθούμε, πάρτε το χαμπάρι. Ήρθαμε εδώ πέρα να συμφωνήσουμε σε 5-10 πράγματα. Είναι ντροπή, δεν πρέπει τώρα σε τέτοιες δύσκολες ώρες να κάνουμε τέτοιες αντιπαραθέσεις. Είπε, εξέφρασε μια άποψη στο κοινοτικό σύμβουλο. Αφήστε το να την εκφράσει. Σα παρακαλώ πολύ. Η ζωή του Αγιοθόδρα αλλάζει, τελείωσε μια. Και μου λέει ο Σωτήρης τώρα ιστορίες για αγρίους. Κύριε Σαμάτη, ρεμίστε. Κύριε Σαμάτη, σας παρακαλώ πολύ. Κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Χίλια συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα γεγονός ότι όλη η Ελλάδα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, δέχεται κάποιους πρόσφυγες από τη Συρία ή δεν ξέρω κι εγώ από πού. Συζητάμε τώρα για τη Συρία. Έτσι. Ας δεχτούμε κι εμείς σαν Έλληνες το ποσοστό που μας αναλογεί. Εγώ δεν είπα να πάρουμε 200 ή 400 ή 1000. Ας δεχθούμε τουλάχιστον το ποσοστό που μας αναλογεί. Γιατί κάποτε δεν μπορούμε δηλαδή και στην Κόη και στη Μυτιλίνη, Έλληνες είναι και αυτοί. Έτσι. Και στη Λιδωμένη Έλληνες ήταν και αυτοί. Ας δεχθούμε τουλάχιστον το ποσοστό που μας αναλογεί. Αυτό έχω να πω. Αυτό μπορεί να είναι 100 ή 200 εξωτικό. Ας το δεχτούμε. Και μην πηγαίνουμε σε ακραίες καταστάσεις, κύριε Σταμάτη. Δεν είμαι δηλαδή κατά ή υπέρ των προσφύγων. Εκείνο που θέλω να σας πω, ακούστε με κύριε Σταμάτη. Όχι έτσι. Αυτά που συζητάτε είναι ακραίες περιπτώσεις. Μία λίγο με διάλογο, σας παρακαλώ με λίγο με διάλογο. Αυτά που συζητάμε είναι ακραίες περιπτώσεις. Έχουμε, ναι, να τελειώσω, να τελειώσω ένα λεπτό. Δεν γίνονται αυτά. Έχω να πω το εξής τώρα έτσι, ότι είναι γεγονός ότι εδώ στον Αγιοθόδωρα το καλοκαίρι έχουμε πρόβλημα. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Εκεί θα πρέπει να πάμε στην Ηλιόφρυ και στην Ήπατη Αμμουστία και οτιδήποτε άλλο να τους εξηγήσουμε. Ακούστε με κύριε Σταμάτη, άσε με να τελειώσω. Σε παρακαλώ, δεν σε ενόχλησα. Εγώ δεν πιστεύω, παιδιά, τελειωμένη. Θα πρέπει να πάμε στην Ήπατη Αμμουστία και να τους εξηγήσουμε ότι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή έχουμε θέμα νερού. Δεν είναι, δηλαδή αυτό είναι το γεγονός. Αυτό είναι το γεγονός. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Εγώ έχω ένα κουρείο. Έτσι. Θα μου απαγορέψεις εσύ ποιος θα μπαίνει μέσα για να τον κουρέψω. Άλλο αυτό. Ωραία, χαίρομαι γιατί άλλο είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο. Εγώ αυτή τη στιγμή λέω δεν μπορώ να υπερασπιστώ την Ηλιόχαρη και δεν θέλω να το θέσω έτσι, αλλά νομίζω, όπως το είπε και ο Δήμαρχος, είναι ένας επιχειρηματίας. Εάν εσύ του προσφέρεις το κάτι της παραπάνω από αυτό που τυχόν μπορεί να πάρει, δεν ξέρω αν θα πάρει ή όχι, έτσι, τότε θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτή τη στιγμή όμως δεν του παρέχουμε κάτι. Αν του παρήχαμε, πολύ ευχαρίστως. Επομένως μιλάμε... Πολύ ευχαρίστως να μην έρθουν. Να πάω εγώ και ο κύριος Γιώτης, και όλοι αυτοί να πάνε να μείνουμε το βράδυ στα ξενοδοχεία. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, έτσι. Είναι ένας επιχειρηματίας, μπορεί να χρωστάει και μπορεί να χρωστάει και στο Δήμο και μπορεί οπουδήποτε αλλού και θα πρέπει να πληρώσει τις υποχρεώσεις. Τι θα του πούμε, μην τους φέρνεις, γιατί έκανες αυτή τη συμφωνία. Εγώ προτείνω, πάλι το λέω, προτείνω ότι το θέμα, το βασικό θέμα σε αυτό το θέμα είναι το νερό στον Άγιο Θόδωρα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Είπαμε να μιλήσουν όλοι. Είπαμε ότι κάτι που μπορεί να πει ο Δήμαρχος και ο καθένας να μην μας αρέσει. Δεν νομίζω ότι είναι τώρα, επειδή ακούσαμε μια κουβέντα που ίσως σε κάποιους δεν άρεσε, σε κάποιους άρεσε, ούτε τα χειροκροτήματα, ούτε οι χλεβασμοί είναι ώρα για αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω ούτε τα χειροκροτήματα είναι και εφόσον δεν έρθουν. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια από όλη την κοινωνία. Δεν είναι για χειροκρότημα. Δεν είναι κέρδος της δημοτικής αρχής ή του Γιόνι αν δεν έρθουν. Είναι το κέρδος της τοπικής κοινωνίας. Πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε σήμερα. Δεν είναι ο Γιόνις που θα κάνει η Δημοτική Αρχή του Γιόνι. Είναι όλη η κοινωνία μαζί, θα αποκλείσουμε κάτι ή θα φέρουμε κάτι.
Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Μην αρχίσουμε ούτε τους φλεβασμούς, ούτε τα χειροκρατήματα. Σας παρακαλώ πολύ, πάρτε το λόγο και να μιλήσετε μετά. Και ο καθένας. Εδώ θα είμαι μέχρι τις 1 τη νύχτα. Να σας ακούσω όλους. Σας το είπα και πάλι από την αρχή. Αυτό λέω. Δεν χρειάζεται, κύριε Σαμαρτίνο, σας συγκεντρεύω αυτό και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται τώρα ούτε χλεβασμό. Είπε μια άποψη. Δεν σας άρεσε. Για τον ΑΒΙΤΑΛΟ δεν χρειάζεται. Αφήστε την ότι τελειώσει να πάμε στον επόμενο. Και εδώ είμαστε να συναποφασίσουμε το τι θα γράψουμε, τι θα πούμε, τι θα κάνουμε αύριο το πρωί. Βασικό δήμαρχο στο Συμβούλιο πρέπει να υπάρχει μια γνώμη στο θέμα αυτό. Μια γνώμη. Δεν δεχόμαστε πρόσφυγες. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τώρα ο Σωτήρης τα φέρνει, έτσι τα φέρνει αλλιώς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Να σας πω και πάλι. Μάλιστα, η διαφωνία μας υπετώμασε μετά. Παρακάλεσα. Και είπα ότι κάποιος και εγώ μπορεί να πω κάτι που να μην σας αρέσει. Όχι, να μην το πεις. Να μην το πεις. Να μην το πεις. Γνώμη είναι μία. Υποτίθεται να πεις. Τι έχουμε την δικτατορία. Τι λες να σωτήρι. Τι λες να σωτήρι. Δικτατορία λες να σωτήρι. Ας την δικτατορία έτσι. Εδώ και κοιτάξω στον δραστάμι της συνδεκτήρια. Κύριε Σταμάτη, συγγνώμη, Σταματίου, έχουμε... Σταμάτη. Η δημοκρατία δεν λέει αυτά τα πράγματα. Εγώ παρακαλώ τους πάντες. Η δημοκρατία δεν λέει να επιβάλλουμε εμείς, ο καθένας από εμάς, ό,τι θέλουμε και να λέμε σε εμάς. Η δημοκρατία είναι να ακούσουμε όλες τις απόψεις, τις διαφορετικές, και μέσα από όλες τις απόψεις να αποφασίσουμε κάτι. Δεν είναι σωστό. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα τώρα να αντιπαρατεθούμε με όχι με τον Σωτήρη, με τον κάθε Σωτήρη εδώ μέσα. Ας ακούσουμε όλους, να πούνε μια άποψη και εδώ είμαστε να συναποφασίσουμε όλοι το τι θα κάνουμε από αύριο το πρωί. Σας παρακαλώ πολύ, δεν επιτρέπεται. Εντάξει, περάσανε, ήδη έχουμε φάει 2-3 ώρες, ίσως θα πάμε κι άλλο 2-3 ώρες. Δεν χρειάζεται τώρα, εντάξει. Δεν επιτρέπεται. Όλοι είμαστε κουρασμένοι και θα πω και την αλήθεια. Και όλοι δεν θέλουμε κάτι να συμβεί, όλοι μας. Αν πάει στον καθένα, όλοι μας. Αφήστε, θα υποθεί και μια διαφορετική άποψη, δηλαδή. Πρέπει τώρα να αναντιωθούμε στο κύριο. Πώς θα επί... Κύριε Δήμαρχε, μπορώ να μιλήσω, σας παρακαλώ. Να τελειώσω, να πάρετε το λόγο και να μιλήσετε. Θέλετε, μιλήστε. Ελάτε να μιλήσετε. Έχετε 200 ώρες. Σα μιλάω, σα παρακαλώ. Να είμαστε ήρεμοι και λέω να είμαστε ήρεμοι. Δεν σα αφαιρέσει κανείς το λόγο. Θα μιλήσετε και εσείς. Περιμένετε να τελειώσουμε και να μιλήσετε κι εσείς. Είναι κατανοητά αυτά που λέτε όλα. Το ζήτημα είναι, υπάρχει σύμπνοια μια τακτική γραμμή, μια συγκεκριμένη γραμμή. Εγώ εμεί θα το αποφασίσουμε. Εγώ αν σα πω κάτι και δεν σα αρέσει, θα με πετάξω. Να καταλάβουμε δηλαδή. Εδώ είμαστε όλοι μαζί να καλύψουμε, να καταλήξουμε κάπου, να φτιάξουμε ένα ψήφισμα και να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το πρώτο μέρος... Αφήστε να πούμε δύο κουβέντες, να μιλήσουν και κάποιοι δημοτικοί συμβουλοί, να μιλήσετε κι εσείς. Προς Θεού δεν αφαιρώ κανένα το λόγο ή του είπα να μην μιλήσει. Το πρώτο μέρος... Αφήστε το να μιλήσουν και δημιουργήσουν και να δούμε τι θα κάνουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Γεωργίου, διακόψανε. Όχι, πρόεδρε, κάθε και εγώ πει είναι... στη σωστή βάση. Είναι εκεί. Αυτό το οποίο εγώ θα κλείσω σε 2-3 λεπτά, γιατί πιο πολύ αφορά την τοπική κοινωνία εδώ πρωτίστως και εμάς βεβαίως σαν ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω και να επιστήσω λίγο την προσοχή, επειδή σήμερα δοκιμάζεται αυτή εδώ η τοπική κοινωνία του Αγίου Θεοδόρου και φαίνεται καθαρά, και κύριε Δήμα, και θα απευθυνθώ και στον κύριο βουλευτή, 2 μέρες πριν δοκιμάστηκε η τοπική κοινωνία του Λουτρακίου με το ενδεχόμενο εντός αγωγικών, εκτός αγωγικών, όπως θέλετε πες το, με το κλείσιμο του κέντρου υγείας. Αντιλαμβάνεστε το ότι φαίνεται ο Θεός παίζει με τα νεύρα μας πλέον. Όταν δοκιμάζονται κατά αυτόν τον τρόπο οι τοπικές κοινωνίες και αντιμετωπίζουμε συνέχεια και εμείς, πρωτίστως εμείς σαν Δημοτική Αρχή, συνέχεια τέτοια δεδομένα, τέτοια θέματα τα οποία πολλές φορές έχουμε την εμπειρία να διαχειριστούμε. Πολλές φορές όμως η δοκιμασία αυτή που μας κάνει να κάνουμε και λάθη και όλα αυτά, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, γι' αυτό έγινε και το έκτακτο συμβούλιο, να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτή την κατάσταση, διότι όπως είπαν και κάποιοι φίλοι εδώ συνάδελφοι, ότι σήμερα είναι εδώ, αύριο θα είναι στο Λουτράκι, μετά θα είναι στην Περακόρα.
Εάν κλείσει το κέντρο υγείας στο Λουτράκι, μεθαύριο δεν θα έχετε εσείς περίθαλψη. Αν το ΑΤΑΦ, το δικό σας υποβαθμιστή, κλείσει, μετά θα πάρει μπάλα και εμάς. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που να νομίζει ότι δεν είμαστε σύσσωμοι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Από την άλλη, κύριε Δήμα, κύριε Βουλευτά, νομίζω ότι παίρνετε τα μηνύματα της τοπικής κοινωνίας, όπως τα πήρε και η κυρία Θελερίτη προχτές με το κέντρο υγείας. Καλό είναι να τα μεταφέρετε και να τα αφουγκραζόσαστε, διότι αυτές εδώ οι συναντήσεις δεν έχει σημασία, Δήμαρχε. Θα είναι ενδεχομένως αύριο, αλλά βλέπετε το πώς οι τοπικές κοινωνίες ξεσηκώνονται. Και το όταν ξεσηκώνεται μια τοπική κοινωνία, δεν υπάρχει κανένας επιχειρηματίας που θα κάνει την κεφαλή του. Τουλάχιστον εγώ, ένας μικρός επιχειρηματίας της τάξης μέσα το 10-10,5, καταλαβαίνω απόλυτα όταν έχω το χωριό μου ή το Λουτράκι του Αγίου του Εδώρου απέναντι. Αυτό είναι δεδομένο. Θα πρέπει δηλαδή να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Βέβαια, η γενικότερη κατάσταση μας φέρνει όπου μας φέρνει. Άρα λοιπόν, εγώ κλείνοντας, θα ήθελα να σε διαβεβαιώσω όλους προσωπικά ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος, και θα καταλαβαίνετε και το ύφος καμιά φορά που εκτονώνει, γιατί όταν τρέχεις όλη μέρα από γραφεία σε γραφεία, από περιοχή σε περιοχή και είναι να διαχειριστείς και κρίσεις τέτοιου είδους, οι οποίες είναι καταστροφικές, διότι αύριο θα βγουν στην παραλία, θα βάλουν μια φωτιά στο δάσος, που έχουν υποθεί και δεν χρειάζονται να τα ξαναλέμε, θέλει και λίγο ηρεμία από πλευρά σας και στη σωστή κατεύθυνση. Κλείνοντας, αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να επισημάνω είναι το ότι σαφώς όλα τα ψηφίσματα πρόεδρε του τοπικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι ομόφωνα. Σε καμία περίπτωση μη διανοηθείς να υπογράψεις ή να υπογράψουμε ενδεχομένως έκτακτο της Παρασκευής συμβούλιο, το οποίο θα κάνουμε έστω και με έναν μειοψηφία, και μην επικαλεστεί κανένας το ρατσιστικό κομμάτι, το πλαίσιο, γιατί αυτό αντιλαμβάνεστε είναι πολύ καταστροφικό εκεί που θα πάνε. Και αύριο το πρωί με τον επιχειρηματία, που αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά και ο Δήμαρχος επίσης είναι στη σωστή κατεύθυνση, πιστεύω ότι θα πιστούν οι άνθρωποι, αφού τα επιχειρήματα της οικονομής θα πρέπει να τεθούν υπόψη, και αυτά θα πρέπει τουλάχιστον να τα τονίσουμε προς τα έξω σε πρώτη φάση, σε πιστή έτσι. Σε δεύτερη φάση όμως θα πρέπει, και κύριε Δήμαρχε και κύριε τοπικέ πρόεδρε που θα κάνετε συναντήσεις, θα πρέπει να μεταφέρετε, δεν ξέρω αν και εφόσον θα είμαι και εγώ, να μεταφέρουμε με ένα ύφος ότι όχι ότι πρέπει να πιστείτε ότι δεν πρέπει να το κάνετε, αλλά μην μας φέρετε αντιμέτωπους να λάβουμε και άλλα μέτρα τα οποία δεν είναι του παρόντος, που ξέρουμε όλες τις τοπικές συνολίες πώς λαμβάνονται αυτές. Και δεν πρέπει βεβαίως σε καμία περίπτωση, αφού είναι και στη δημοσιότητα τα κανάλια, να αναφέρονται. Όμως πρέπει να νοήσουν αυτοί και να τους διανοήσουμε εμείς ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζονται τραμπουκισμοί σε πρώτη φάση. Πιστεύω ότι και οι μεν και οι δε είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν μια τουριστική τοπική κοινωνία. Δεν λέμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει κάπου να πάνε, αλλά όχι σε τουριστικές περιοχές. Υπάρχουν τόσες άλλες αγροτικές περιοχές, υπάρχουν ορεινές ημιορεινές που μπορούν πολύ κάλλιστα και πολύ εύλογα να τοποθετηθούν. Θα πρέπει, κλείνοντας, θα ήθελα σε όλους να πω ότι και αυτές οι εταιρείες, οι ΜΚΟ, ξέρετε τι είναι. Είναι εταιρείες οι οποίες εκεί που τους δίνεις 10 ευρώ, βάζουν στην τσέπη τα 8 και τα 2 διαθέτουν προς την κατεύθυνση του σκοπού. Οπότε έχουν 1.200 λόγους να τρέπουν, να πιάνουν διάφορους γενικούς γραμματείς και φαρισαίους, να πιάνουν προέδρους και ενδεχομένως και να λαδώνουν, που δεν πρέπει να την πούμε στον αέρα αυτή τη λέξη. Άρα λοιπόν θέλει πολύ ωραίο χειρισμό, πολιτικό χειρισμό, θέλει πολιτικό χειρισμό, με την έννοια ότι, επαναλαμβάνω και κλείνω, ότι δεν είμαστε εδώ μόνο να σας εξηγήσουμε τα προβλήματα γιατί δεν πρέπει, γιατί αν θα συνεχίσετε τότε θα μας αναγκάσετε να προβούμε σε ενέργειες τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κάνουμε. Τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω ένα πράγμα.
να ξέρετε.